Ακούω τα άλλα κόμματα, κερδίζουμε περιφέρειες από εδώ, από εκεί κτλ. ΣΥΡΙΖΑ είναι 25, ψηφίζουμε 26, φεύγει. Άλλες εκλογές δεν έχουμε. Είναι συνδυαστικό το αποτέλεσμα ή όχι? Όχι, εγώ λέω το εξής. Ότι το σαφές πολιτικό μήνυμα είναι οι ευρωεκλογές. Ξεκάθαρο. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνω. Και οι ευρωεκλογές έχουν άμεση σχέση και με την Ελλάδα, αλλά έχουν και άμεση σχέση με την Ευρώπη. Μια ανατροπή στην Ελλάδα, μια πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα, δίνει μήνυμα όχι μόνο στην κυρία Μέρκελ, αλλά δίνει μήνυμα και στις κοινωνίες και στους λαούς της Ευρώπης. Και αυτή τη στιγμή αυτό που επιχειρούμε ως ΣΥΡΙΖΑ και είναι μια ευθύνη και απέναντι στην Ευρωπαϊκή Αριστερά. Αυτό γιατί το διευρύνετε τόσο πολύ, κύριε Βίτσα? Το διευρύνω, τι κάνω δηλαδή? Και άλλες χώρες ήταν σε κρίση, έγιναν ό,τι έγιναν και εκεί άλλαξαν κυβερνήσεις, αλλά δεν ήταν κανένα μήνυμα εγώ διαφορετικό. Ναι. Γιατί δηλαδή με τον Τσίπρα θα δοθεί ένα μήνυμα για τρομάξει την Μέρκελ? Ποιες χώρες άλλαξαν οι κυβερνήσεις? Όλες άλλαξαν. Οι χώρες που ήταν σε κρίση. Επειδή δεν κέρδισε αριστερά. Άλλο αυτό. Κοιτάξτε όμως τώρα τι γίνεται. Με βάση την υποψηφιότητα του Αλέξη του Τσίπρα για την θέση του Προέδρου της Κομισιόν, στην Ιταλία διαμορφώνεται μια νέα ενότητα των δυνάμεων της αριστεράς που της έλειπε και την έβγαζε απ' έξω. Άρα εμείς λέμε ότι αυτό είναι και το βασικό διακύβευμα. Βεβαίως, αν ο άλλος θέλει να ζει με 560 ευρώ, 580 ευρώ, άμα θέλει να διαλύονται οι κοινωνικές δομές, αν νομίζει ότι μπορεί να ζει με ανεργία, εντάξει, μην αλλάζει τίποτα. Αν όμως θεωρεί ότι όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν και να υπάρχει ένα αντίθετο πρόγραμμα, γιατί συνήθως, ξέρετε, μιλάμε με στοιχεία επί του προγράμματος που αυτή τη στιγμή υλοποιείται. Ναι, εδώ μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό πρόγραμμα. Γιατί το ένα λέει βγαίνουμε από την κρίση με κοινωνική λιτότητα και το άλλο λέει βγαίνουμε από την κρίση με κοινωνική προστασία και ανάπτυξη με προσανατολισμό, όχι γενικός και αορίστος, με προσανατολισμό τις κοινωνικές ανάγκες στην εξυπηρέτησή τους. Πάνω σε αυτό λοιπόν, βλέπει κανένας και τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Εγώ συμφωνώ ότι οι άνθρωποι που θα αναλάβουν τις τύχες ενός Δήμου ή μιας περιφέρειας πρέπει να είναι ικανοί. Φάλλον. Έτσι δεν είναι? Προφάλλον. Αλλά μέσα στην ικανότητά τους, η ικανότητά τους πρέπει να επιδεικνύεται πάνω σε μια συγκεκριμένη πολιτική που ακολουθούν σε τοπικό ή άλλο επίπεδο. Γιατί, ξέρετε, μερικές φορές λέμε αυτός ο άνθρωπος είναι ικανός. Είναι τόσο πολύ ικανός που είναι ικανός για όλα. Ναι. Δηλαδή και για το καλό και για το κακό. Ναι. Άρα, σε αυτή τη λογική πρέπει να δούμε και τις πολιτικές. Εσείς, το δικό μας γενικό πρόγραμμα. Το λέτε, εάν δεν πάρετε καμία περιφέρεια, δεν θα έχει κανένα μήνυμα για το ΣΥΡΙΖΑ. Πώς δηλαδή δεν έγινε τίποτα, αφού στην Ελλάδα δεν έχει κανένα. Αφαιρέστε το αν και πάμε να δούμε τα πραγματικά στοιχεία. Όχι με το αν, γιατί σα πριν όμως. Οι περιφέρειες μπορούν πριν να. Πριν τις εκλογές μιλάμε πάντα με αν. Μετά τις εκλογές μιλάμε όχι, με λέω, το συγκεκριμένο. Δεν σας λέω αφαιρέστε το αν. Όχι γιατί το είπατε εσείς. Αυτή τη στιγμή, με βάση το δικό μας πρόγραμμα, οι περιφέρειες αλλά και οι Δήμοι καλούνται να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε τρία επίπεδα. Το ένα είναι το επίπεδο της συμμετοχής, βάλτε το τελευταίο αλλά είναι πρώτο, του πολίτη. Το δεύτερο είναι του κοινωνικού έργου που μπορεί να παράξει ο Δήμος. Και το τρίτο είναι της εναρμόνισης του τοπικού προγράμματος, του περιφερειακού προγράμματος σε έναν εθνικό σχεδιασμό. Άρα όλο αυτό, στο βαθμό που έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, είναι πάρα πολύ θετικό και στο βαθμό που κάθε φορά μπαίνει η συμμετοχή. Εντάξει. Και μην ξεχνάτε αυτό ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία οι περιφέρειες ιδιαίτερα, αλλά και εδώ πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία ανάμεσα στις περιφέρειες και κεντρική. Κεντρική διοίκηση αλλά και τους Δήμους έχουν να διαχειριστούν. Δεν είναι το μακρύ χέρι όμως της κεντρικής διοίκησης περιφέρειες. Αν γίνουν οι περιφέρειες το μακρύ χέρι της κεντρικής πολιτικής και όχι μόνο της κεντρικής διοίκησης, αν δηλαδή δεχτούν όπως δέχτηκαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα μια πολιτική κοινωνική λιτότητα, τότε το χάσες. Τελειώσαμε με αυτό. Πάμε τώρα. Μερικά ζητήματα. Ένα πολύ απλό ερώτημα. Μισό λεπτό να σας κάνετε ερώτημα για να το κάνουμε έτσι. Ένα πολύ απλό ερώτημα. Είπατε πριν ότι, κύριε Βίτσα, ότι όσοι είναι δυσαρεστημένοι και θέλουν να μείνουν στους 580 ευρώ. Όσοι είναι ευχαριστημένοι μετά. Όσοι είναι ευχαριστημένοι, να συνεχίσουν. Εσείς τι λέτε δηλαδή, ότι μετά τις ευρωεκλογές πείτε ότι είστε εσείς πρώτο κόμμα ξαφνικά τα 580 ευρώ θα τα κάνετε 800. Δηλαδή, λόγω των ευρωεκλογών, εσείς θα βρείτε χρήματα και δώσετε στον κόσμο. Θα το κάνετε έτσι ή θα το κάνετε επειδή θα πάρετε τις καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών, όπως λέει ο κύριος Γλέζος, όπως έχει πει ο κύριος Στρατούλης, εδώ και δύο χρόνια. Θα τα πάρετε τις καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών και θα τα δώσετε. Να απαντήσετε τουλάχιστον. Λοιπόν, κύριε Νίκο, αυτό που θα συμβεί
θα είναι ένα πρώτο βήμα. Τη δεύτερη, μετά το πρώτο βήμα, δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ θα αλλάξει τον κατώτατο μισθό. Αυτό που θα οφείλει να κάνει είναι να φύγει. Από εκεί και πέρα, μια κυβέρνηση της αριστεράς, μια κυβέρνηση δηλαδή η οποία θα έχει ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο και ένα εθνικό και ευρωπαϊκό σχέδιο, θα βρει από 7 χρηματοδοτικές πηγές τα υλικά μέσα για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της. Και αυτές τις έχουμε πει. Τις έχουμε πει. Ισχύει η δήλωση, κύριε Γλέζου. Αφορούν τη φορολογία. Ότι ισχύει, ισχύει, αν είναι πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, έχει σημασία. Για να βάλουμε τα πράγματα στην αρχή. Μα είναι πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε για εισοδήματα. 100.000 ευρώ και πάνω. Άρα πρώτα μια φορολογική πολιτική. Έτσι. Εγώ θέλω να σας πω κάτι. Ότι και αυτό. Ο Μανώλης ο Γλέζος δεν είναι η πρώτη. Μισό λεπτάκι. Ο Μανώλης ο Γλέζος δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει. Στις 12 Μαΐου του 2012 είχε πει για κατά καταθέσεις κάτω των 20.000 είχε πει εθελοντικά. Ναι, για ναι. Καταθέσεις πάνω των 20.000 υποχρεωτικά. Τώρα το πήγε στο 100. Ο Στρατούλης. Για καταθέσεις, είπε για εισοδήματα. Ο Στρατούλης. Μισό λεπτάκι. Εδώ είναι. Ο Στρατούλης. Το μυστικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο είναι τόσο μυστικό που το έχουν πει. Μπείτε τώρα ξανά στη θεωρία συμφωνία. Ο Στρατούλης είπε το ίδιο πράγμα. Τις καταθέσεις. Ούτε αναγκαστικό δάνειο θα χρειαστεί. Είναι πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ αυτή ή όχι? Όχι. Που είπε ο κύριος Λέζος. Εγώ λέω το εξής. Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, κοιτάξτε να δείτε, έγινε μια συζήτηση. Μέσα από τα αν και μέσα από το αν θα γίνει το ένα, το άλλο, ο Μανώλης ο Γλέζος είπε και μια δική του, μια άποψη για το τι μπορεί να γίνει. Μάλιστα. Αν φτάσουμε σε ένα μη παρέχει. Στο μη περαιτέρω, ναι. Εμείς λέμε ότι έχουμε 7 χρηματοδοτικά εργαλεία. Το ένα είναι ο φορολογικός νόμος ο καινούριος, ο οποίος θα μοχλεύει και την οικονομία. Mm-hmm. Το δεύτερο που έχει, είναι πολιτικό διακύβευμα, είναι το χτύπημα της διαπλοκής και της διαφθοράς. Mm-hmm. Το τρίτο είναι οικονομίας κλίμακος που αξιοποιούν το ανθρώπινο δυναμικό και τα περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου και δεν τα εκποιούν. Mm-hmm. Το τέταρτο είναι οι δικές μας δυνατότητες να απαιτήσουμε χρέη που έχει η Γερμανία προς τα εμάς. Mm-hmm. Το πέμπτο, αν θέλετε, είναι ότι θα παράξουμε νέες αξίες. Αν δεχόμαστε εν έτη 2014 ότι είμαστε υψωροκόστενα και ότι μπορούμε να ζούμε μόνο με δανεικά, με γεια τους, με χαρά τους. Ελάτε, εμείς λέμε ότι θα κάνουμε κάτι άλλο. Θα δώσει και μια απάντηση λοιπόν, στο θέμα της Νέας Ελλάδας. Για να λέω, πάμε... πάντως, θέλω να πω ότι όλη αυτή η ιστορία που γίνεται με τη Νέα Ελλάδα.gr κτλ. Φαίνεται ότι ήταν ένα νέο έβριμα που δημιούργησε και ένα χαμό. Βέβαια. Μα εσείς το κάνατε. Βέβαια, μα σου λέει ο άλλος το έχει ετοιμάσει. Εσείς το κάνατε. Εγώ λέω ότι είναι τόσο σοβαρά. Είναι πολύ σοβαρά θέμα. Τόσο δεν είναι σοβαρά, αλλά τι να κάνω. Απλά εγώ θα θυμίσω ότι έχω ακούσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να φωνάζουν μπρος Ανδρέα για μια Ελλάδα νέα. Ναι. Ξέρω ότι η Νέα Ελλάδα λεγόταν η εφημερίδα που έβγαζε το ΚΚΕ αμέσως μετά την δικτατορία. Νέα Δημοκρατία λεγόταν το πρόγραμμα του ΚΚΕ. Ξέρω ότι κάποιος κύριος Ηλίας Μαρκόπουλος έχει καταθέσει στον Άριο Πάκο κόμμα το οποίο Νέα λέγεται Ελλάδα. Νέα Ελλάδα. Ο κύριος Λομβέρτος στο ξεκίνημα της προσπάθειάς του είχε το κόμμα το ονόμαζε Συμφωνία για μια Νέα Ελλάδα. Νέα Ελλάδα. Να μας πούν τι έχουν η ιδιοκτησία. Το Νέα, το Ελλάδα και τα δύο μαζί. Δείχνει μια τέτοια διαδικασία. Συνεχίστε. Η ευκαιρία για να μιλήσει ή θα μιλήσουμε σοβαρά, ή θα συζητήσουμε σοβαρά. Ή θα συζητήσουμε σοβαρά για το περιεχόμενο της πολιτικής. Ή θα πετάμε την μπάλα στην εξέρα. Συγγνώμη, είναι σοβαρή απάντηση να μας λέτε ότι ο κύριος Γλέζος, ο πρώτος ο επικεφαλής του Ευρωψηφοδελτίου, δεν εκφράζει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ? Δεν είπατε δύο πράγματα. Αυτό είπατε πριν από λίγο. Προσπαθείτε εσείς να πείτε τι είπα. Δεν είπατε δύο πράγματα. Εγώ σας είπα ότι δεν θα φτάσουμε ποτέ στην ανάγκη αναγκαστικού δανείου με βάση τα εισοδήματα. Σε συγκεκριμένη ερώτηση είπατε ότι δεν είναι πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε του Μιλιού, ούτε ο Μιλιός, ούτε ο Στρατούλης. Αφορούσε όχι τον Μανώλη τον Γλέζο, αφορούσε όχι θα σας πω ποια είναι τα χρηματοδοτικά μας εργαλεία. Δεν σας ικανοποιούν? Θέλετε ως χρηματοδοτικό εργαλείο να μας δανείζει η Μέρκελ, να φτάνουμε πάλι 325 δισεκατομμύρια? Τι έγινε εμείς το και εμείς όμως. Ελάτε, γιατί έχει αδικηθεί. Μια αρχική...